μαζί αυτή τη φωτογραφία. Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω αυτό το οποίο θα μας διηγηθείτε τώρα. Είναι από ένα οικόπεδο, χωράφι, απέναντι από μια οικία, αντιλαμβάνομαι. Ναι, είναι ένα οικόπεδο το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από οικίες. Δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα συγκεκριμένα για κάποιον που είχε πετάξει κάποια αντικείμενα στο συγκεκριμένο χώρο. Mm-hmm. Όταν ο επιθεωρητής πήγε εκεί στο συγκεκριμένο χώρο και έψαξε εκεί τα πράγματα όπως ήταν πεταμένα, όπως τα βλέπετε, βρήκε εκεί μία απόδειξη η οποία επαρέπεμπε σε αυτήν που είχε τηλεφωνήσει. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι κάτι πρωτάγουστο. Αυτό, να το πω έτσι και στα κυπριακά, από να ντρέπεται ο κόσμος ενδικός. Αυτό είχα γράψει και στη σχετική ανακοίνωση που έχω κάνει. Είναι κρίμα. Ο πράσινο σημείο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Δήμο μας και έχουν μάθει η πλειοψηφία των Δημοτών μας να παίρνει τα πράγματα εκεί και να τα αφήνει. Τέτοια φαινόμενα να πετούν ανεξέλεκτα πράγματα μέσα στις γειτονιές δεν είμαστε συνηθισμένοι να τα βλέπουμε τουλάχιστον από το 2019 και μετά. Το 2019 ήταν που λειτουργήσε το πράσινο σημείο, λέτε? Ναι. Τώρα, κύριε Τσαράκη, για να καταλάβω, πώς ο επιθεωρητής εκεί έψαξε, είχε κάτι ψηλιαστεί, αν θέλετε, και είδε... Όχι, τα πράγματα, αυτό γίνεται. Όταν κάποιος πετάξει κάποια πράγματα ανεξέλεκτα και πάνε εκεί οι υπηρεσίες του Δήμου, να τα μαζέψουν ή να δουν, βρίσκουν κάποια πράγματα που παραπέμπουν συνήθως σε αυτόν που τα πετά. Όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχουν κλαδέματα... Και βλέπεις στο διπλανό ή στα διπλανά σπίτια ότι είναι κλαδεμένα τα δέντρα τα συγκεκριμένα, αμέσως το καταλαβαίνεις ότι είναι από εκεί. Ναι. Αρχή, η απόδειξη αυτή τι απόδειξη ήταν, κύριε Πιτσαρά? Αυτή ήταν μια απόδειξη από κάποιο εστιατόριο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Ναι, αλλά βγαίνει έτσι ονομαστικά η απόδειξη? Φαίνεται ότι βγήκε ονομαστικά, ναι. Την είχε παραγγελία βάλει, θα ήταν, delivery. Ναι. Κάτι τέτοιο. Ναι. Πέντε μας έχετε και εσείς πρόβλημα, όπως άλλοι δήμοι στην Αγλαντζά, είναι αυτό το πληρώνω όσο πετώ. Έχετε θέματα, μιλήσαμε και με άλλους δήμους, ότι καμιά φορά φέρνουν από το Δήμο Αγλαντζάς και πετάνε σε άλλους δήμους γειτονικούς για να αποφεύγουν να πληρώνουν τα γνωστά σακούλια. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Συγκεκριμένα, μία δημότησα μας πριν λίγες μέρες με πήρε τηλέφωνο ότι εκεί σε έναν κάλαθο που είχε τον ακτίνα πράσινο, ταφνικά ο κάλαθος αυτός γέμιζε. Οπότε της είπα να παρατηρήσει και ήταν κάποιος από αλλού που τα έφερνε εκεί και τα έβαζε από το Τμήμα Αγλαντζάς. Εντάξει, του έγιναν κάποιες συστάσεις του ανθρώπου, δεν ξαναήρθαν από τότε. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι για να πετύχει αυτό το είναι ένα καλό σύστημα, πρέπει να υιοθετηθεί από όλους τους δήμους. Ναι. Για να μην μπορούν από τον ένα δήμο να τα παίρνουν στον άλλο να τα πετάνε. Ναι. Αυτό είναι το φαινόμενο να σας παίρνουν για σκουπίδια σε χωράφια, οικόπεδα κλπ. Είναι συχνό φαινόμενο στο Δήμο? Δεν είναι συχνό στο Δήμο μας ακριβώς, διότι η γειτνίαση με το πράσινο σημείο του Δήμου Στροβόλου, ναι, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το Δήμο μας, είναι πολύ πιο κοντά στο Δήμο μας παρά στο Δήμο Στροβόλου. Έχει οδηγήσει αρκετούς από τους δημότες μας να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο χώρο και μπορώ να πω ότι έχουμε επιλύσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το πρόβλημα των ανεξέλεκτων σκουπιδιών και των άλλων αντικειμένων που πετάνε μέσα σε άδεια οικόπεδα. Επίσης, να πούμε ότι εμείς έχουμε προχωρήσει και έχουμε διαμορφώσει πέραν των 150 χώρων στάθμευσης σε γειτονιές και άδεια οικόπεδα, κάτι πρωτοποριακό το οποίο έχουν υιοθετήσει κάποιοι άλλοι δήμοι. Οπότε τα οικόπεδα αυτά είναι καθαρά, μπαίνουν μέσα αυτοκίνητα της γειτονιάς και δεν δίνουμε σε κανέναν το δικαίωμα να πετάξει μέσα οτιδήποτε. Κάποιος ο οποίος θα βάλει μέσα στα αυτοκίνητα του πράγματα για να τα πετάξει, από τη στιγμή που θα τα βάλει να τα πετάξει, είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ πιο σωστό, και έχουν αντιληφθεί οι δημότες μας αυτό, ότι πρέπει να τα πάρει στο πράσινο σημείο παρά να τα πάρει σε μια ρεματιά ή σε ένα άδειο χωράφι δυτικά του αυτοκινητόδρομου για να τα πετάξει. Πείτε μας τώρα, κύριε Δήμαρχε. Και την κατάληξη, αν θέλετε, αυτού τη υπόθεση, το μάθημα τη κυρία να γίνει μάθημα και για άλλου. Ναι, αλλά οι αντιδράσει, αν δείτε εκεί στα σχόλια, είναι από όλου του δημότε και από όλου όσου έχουν απαντήσει. Ο κόσμο έχει ευαισθητοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό. Ναι, αλλά πείτε μα και την κατάληξη. Τι έγινε?
Επιβλήθηκε η κατάληξη, ναι. τα μάζεψε και επίδρασε και 200 ναι. ευρώ. Τι σας είπε όμως, κύριε Δημαρχέ, τι είπε εκεί στους λειτουργούς? Εγώ δεν μίλησα μαζί της, μίλησε ο επόπτης, απολογήθηκε, ζήτησε συγγνώμη, ήταν κάποια στιγμή που δεν το καλοσκέφτηκε. Ελπίζω το πάθημα να της γίνει μάθημα. Ναι, μάθημα για όλους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πιτσαρά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.